Λέγεται και λέγεται. Κύριε Τζανακόπουλε, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το επιχειρησιακό είναι πάντοτε δύσκολο. Εγώ θα θυμίσω την περίπτωση του 2018, όπου η κυβέρνηση τότε με συγκεκριμένες κινήσεις και το ελληνικό ναυτικό είχε αποτρέψει την προσπάθεια της Τουρκίας να προχωρήσει σε γεωτρήσεις. Τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από μέρους του ελληνικού ναυτικού και, του... Για τα πραγματικά γεγονότα. Να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση και τι απαντάει το ελληνικό ναυτικό. Ωστόσο, το θέμα Εσείς είναι το εξής, ότι η Τουρκία... Θα σας πω το εξής. Και γιατί ότι η Τουρκία... Η πολιτική ένταση από τη μεριά της Τουρκίας και η κλιμάκωση, αν θέλετε, συγκεκριμένων ενεργειών διπλωματικού χαρακτήρα δεν είναι ένα σενάριο, είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή το τουρκουλιβικό σύμφωνο, έχουμε την κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ από τη μεριά της Τουρκίας μονομερώς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη, κατατεθειμένη, συζητημένη και συμφωνημένη στρατηγική σε σχέση με το πώς κινούμαστε εμείς σε αυτά τα ζητήματα των διμερών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό ζητάτε και συμβούλιο, η ανησυχία μου είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται η κυβέρνηση να κινείται χωρίς πηξίδα. Φαίνεται να κινείται χωρίς προσανατολισμό. Έχουμε βεβαίως τη συμφωνία με την, για την ΑΟΣ με την Ιταλία, η οποία περιλάμβανε πολύ μεγάλους συμβασμούς. Να τονίσω ότι κανένας υπουργός εξωτερικών από το 2005. Έκανε υποχωρήσεις η Ελλάδα, δηλαδή. Βεβαίως έκανε υποχωρήσεις. Ναι, αλλά προσέξτε. Ο κ. Τσίπρας μίλησε για μια καλή συμφωνία. Ναι, ναι, προσέξτε. Έκανε υποχωρήσεις η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας τι είπε? Με δεδομένη τη συνθήκη που διαμορφώθηκε το τελευταίο οχτάμινο με το τουρκολιβικό σύμφωνο και με την κατάθεση συντεταγμένων, καλώς η κυβέρνηση έκανε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Προσφέρουμε συνένεση. Δεν είμαι σίγουρος αν η Νέα Δημοκρατία σε μια αντίστοιχη συνθήκη θα είχε διατηρήσει την ίδια στάση. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Λέω, λοιπόν, ότι στην συγκεκριμένη φάση έχουν νόημα οι συμβιβασμοί στο βαθμό που θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις από εκεί και πέρα που θα οδηγήσουν σε διαπραγμάτευση με την Τουρκία, στην οποία διαπραγμάτευση η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει αυτά τα οποία τις αρμόζουν με βάση το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Και ποιες είναι αυτές οι κινήσεις? Να πάμε δηλαδή σε διάλογο με την Τουρκία. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, βεβαίως, αλλά για να πας σε διάλογο με την Τουρκία πρέπει πρώτα να έχεις κάνει συγκεκριμένες κινήσεις που θα πιέζουν την Τουρκία σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για τον κύριο Βορύδη να αποδεχθεί συγκεκριμένους συμβιβασμούς, ειδικά για τον κύριο Βορύδη, να τώρα, αποδεχθεί συγκεκριμένους συμβιβασμούς και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, και ακριβώς αυτό είναι που καθορίζει, κατά τη γνώμη μου, και την δυσκολία που έχει η κυβέρνηση να καταθέσει μια σαφή στρατηγική αντιμετώπισης Τουρκίας και να τη συζητήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σαφές δόγμα. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε τις οικονομίες. Εγώ γιατί... θέλω να πω κάτι για το θέμα της συμφωνίας αυτής και των συμβιβασμών Ιταλία, που υπήρξαν, αν υπήρξαν. Υποχωρήσεις, λέει. Μάλιστα. Όχι, όχι, είπα συμβιβασμοί. Είπα συμβιβασμοί. Σε κάθε συμφωνία γίνονται συμβιβασμοί. Μου επιτρέπετε όμως να μιλήσω γι' αυτό, γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ότι υπάρχουν, ας το πω, κάποιες καταστάσεις οποίες αποδεχτήκαμε. Ενώ θέλω να σας πω ότι επειδή εν μέρη από πλευράς αλλιείας, που ήταν και το επίδικο σε αυτή τη συζήτηση τελικώς, χειρίστηκα το θέμα, θέλω να σας πω ότι δεν εμπεριέχει αυτή η συμφωνία την παραμικρή επίπτωση για τους αλλιείς μας. Τώρα, ποια ήταν η πραγματικότητα, να το ξέρουμε ότι η πραγματικότητα είναι... Δηλαδή ό,τι κάναμε μέσα στην περιοχή αυτή θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και απολύτως, μετά τη συμφωνία. Απολύτως. Και θα σας πω, δύο λεπτά αν μου δώσετε θα το τελειώσω. Δεν προλαβαίνουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, το 22... Μας έφαγε ο Άδωνης το χρόνο. Το 22, το 22 να ξέρουμε ότι όλα τα κράτη, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψαρεύουν παντού. Όπου θέλουν, βέβαια. Όταν λέμε παντού όμως και στο 06. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, άρα αυτό είναι σαφές. Και ωραία. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε τώρα για τη διετία. Mm-hmm. Δεν μιλάμε μόνο όμως για την αλληλεία, μιλάμε για την επίρρεια των νησιών, μιλάμε για μια σειρά από ζητήματα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της συμφωνίας, κύριε Τζανακόπουλε. Διότι ακριβώς επειδή στην πραγματικότητα, στην επέκταση των 6 έως 12 ναυτικών μιλίων, ζητήθηκε και ελήφθη άδεια, άρα αναγνωρίστηκε καταρχήν το δικαίωμα της επέκτασης και ζητείτε άδεια επί του δικαιώματος της επέκτασης. Μα δεν χρειάζεται. Για να γίνει, επιτρέψτε μου να το τελειώσω, Κρυβορίδη, το για να υπάρξει αλληλεία, η οποία υπάρχει και τώρα,
Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Στα 6 με 12, 6 με 12 υπάρχει αλεία. Ναι. Την αλεία την περιορίσαμε. Αυτό είναι. Δύο λεπτά. Να το τελειώσω. Όχι, όχι. Ένα σχόλιο μόνο. Να τελειώσω. Από το 6 στα 12. Όχι, όχι. Με τη μορφή ερώτησης. Από τα 6 στα 12 γνωρίζετε, κύριε Βορύδη, ότι δεν χρειάζεται αναγνώριση. Μπορεί μονομερώς να γίνει κίνηση. Να το κάνει η Ελλάδα όταν θέλει. Της γυαλίτικας ζώνης και η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι, θα το κάνει? Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι η εξής, ότι για πρώτη φορά, επειδή αυτό είναι ένας ισχυρισμός που τον προβάλλουμε εμείς και είναι, ας το πω εντός εισαγωγικών, ο επίδικος ισχυρισμός από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό, το Διεθνές Δικαίωμα λέει ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε. Και οι Τούρκοι τον αμφισβητούν αυτό. Αυτό δεν είναι το ζήτημά μας. Σας λέει ότι θα το κάνετε. Έρχεται λοιπόν. Και όλοι τώρα σας ρωτάνε. Ακούστε τώρα ποιο είναι το κρίσιμο νομικό θέμα εδώ. Στο Ιόνιο το κρίσιμο νομικό θέμα είναι ότι έρχεται μια τρίτη χώρα η οποία αναγνωρίζει, υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία, αυτό το δικαίωμα. Άρα το ότι τα νησιά έχουν χώρο, μπορεί να τα πας στα 12. Έχουμε τη δυνατότητα να το ασκήσουμε και μάλιστα είναι και ρυθμισμένο. Και στο Αιγαίο. Τώρα το να το ασκήσουμε στο Αιγαίο, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας μιλώ τώρα για την ΑΟΣ, έτσι. Η περίπτωση του Αιγαίου προφανώς είναι μια πολύ πιο περίπλοκη συζήτηση και προφανώς διατηρούμε το δικαίωμά μας. Η πραγματική άσκηση του δικαιώματος είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υποσχόμαστε ότι θα ξανάρθετε γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μας έβαγε όλο τον χρόνο. Όπως είδατε με τις ευθύνες, κύριε Υπουργέ, στον κύριο Γεωργιάδη. Είναι πληθωρικό. Είτε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Καλημέρα σας. Διαφημίσεις και ερχόμαστε.